σε ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη είχαν φτάσει από νωρίς στην Ιερά Οδό περίπου 2.000 υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη, καταγγέλλοντας επιχείρηση αποκλεισμού τους από το συνέδριο που μέχρι τις 9.30 το βράδυ δεν είχε αρχίσει. Στέφανε, θυμίσου, η μας είναι μαζί σου. Εν μέσω συνθημάτων και έντασης, ο Στέφανος Κασελάκης έφτασε στο χώρο του συνεδρίου δηλώνοντας ότι δεν θα εισέλθει σε αυτόν εάν δεν μπουν όλοι οι υποστηρικτές του που είχαν εκλεγεί σύνεδροι και σύμφωνα με τον ίδιο η πλειοψηφία τους είχε αποκλείσει. Δεν θα μπω μέσα μέχρι να μπει και ο τελευταίος εκλεγμένος σύνεδρος, όπως είναι το δημοκρατικό συνταγματικό δικαίωμα του ή της. Εκτυλίχθηκαν σκηνές πρωτοφανείς, υπήρξαν διαμαρτυρίες, λιποθυμίες, αλλά και αψιμαχίες όπως αυτή που είχε ο Ευάγγελος Αντώναρος με φρουρό του συνεδριακού χώρου όταν θέλησε να αποχωρήσει από αυτόν. Όλοι εδώ μέσα είναι ισότιμα μέλη του κόμματος. Είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος και το έχουν χωρίσει σε VIP και πλέμπα. Εντάξει, να το πω απλά. Λοιπόν, εγώ με την πλέμπα μέχρι τέλους. Με καθυστέρηση τριών ωρών άρχισε τελικά το θυελλώδες συνέδριο. Συνέδριο όμως που στήριζα τον Στέφανο Κασελάκη και είχαν μπει στο χώρο ακολουθώντας τη διαδικασία, με αποδοκιμασίες και ύβρις επιχείρησαν να διακόψουν τις εργασίες. Το έκτακτο συνέδριο θα συζητήσει αποκλειστικά και μόνο δύο θέματα. Την έγκριση των τεσσάρων υποψηφίων για την Προεδρία και την πολιτική απόφαση. Το κλίμα μέσα στην αίθουσα ήταν εκρηκτικό. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η δημοκρατία σημαίνει διάλογος, αλλά η δημοκρατία σημαίνει να ακούμε και όχι να φωνάζουμε. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα, όταν στο βήμα ανέβηκε ο Νίκος Παπάς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα λεπτό. Οι αποδοκιμασίες κορυφώθηκαν ενώ η Θεοδόρα Τζάκρη ανέβηκε στο Προεδρείο για να παραδώσει το στικάκι με τις υπογραφές υπέρ Κασελάκη και να ζητήσει το λόγο. Διακόψε το μικρόφωνο. Ψυχραιμία. Κατά Θεοδόρα. Σε όλα τα συνέδρια η πλειοψηφία και η μειοψηφία διαπιστώνεται με ψηφοφορίες των παρόντων ή αυτών που ψηφίζουν με Zoom, όχι με συλλογές υπογραφών. Δεν περίμενα ότι θα έρθει η στιγμή που θα είμαι στο βήμα ενός συνεδρίου και θα αναγκαστώ να καλέσω το σώμα να προστατέψει το κόμμα μας από τον οργανωμένο τραμπουκισμό. Το συνέδριο συνεχίστηκε με ομιλίες των υποψηφίων προέδρων, οι οποίοι έσταζαν δηλητήριο για τον Στέφανο Κασελάκη. Έχω και εγώ προσωπικά το λιθαράκι της ευθύνης μου. Εγώ δεν θα κρυφτώ. Αναλαμβάνω στο μέγιστο και στο σημείο που μου αναλογεί την ευθύνη. Ο Κασελάκης ούτε πολιτική ομάδα έφτιαξε, ούτε πολιτικό πρόγραμμα παρήγαγε. Διάβασε από το AutoQ μερικά που του λέγαμε και αν το ρώταγες μετά είχε ξεχάσει, δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Παρουσίαζε το γούστο του, το πλούτο του, τα σπίτια του, το σκύλο του. Αυτές οι εικόνες που είδαμε δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν καμία σχέση με την προοδευτική παράταξη. Δεν έχουν καμία σχέση με την ευγένεια, τον πολιτισμό και τις αγώνες των ανθρώπων της αριστεράς. Μετά το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη που στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη διασκέδασαν σε νυχτερινό κέντρο με την Θεόδωρα Τζάκρη να χορεύει το ζεϊμπέκικο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».